τίποτα παραπάνω από ένα συνηθισμένο περιστατικό όταν δεν επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα η πρωινή Ολυμπιακή, η Ολυμπιακή 2.70, ενώ είχε ήδη φτάσει στο αεροδρόμιο της Χίου, στην προσέγγιση του αεροδρομίου της Χίου, δεν κατάφερε να προσγειωθεί στη Χίου επειδή εκείνη την ώρα επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ισχυρή βροχόπτωση, χαμηλή ορατότητα, καταιγίδες. Κατόπιν τούτο, ο κυβέρνητης πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω στην Αθήνα και από ό,τι γνωρίζουμε, δρομολογείται νέο δρομολόγιο από την Αθήνα στις 11 η ώρα. Είναι, είπατε, ένα συνηθισμένο φαινόμενο όταν επικρατούν αυτού του είδους καιρικές συνθήκες. Φαντάζομαι όχι πολύ συχνά όμως στοιχείο, έτσι. Όταν επικρατούν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, κυρίως καταιγίδες, χαμηλή ορατότητα, τότε είναι συνθήκες που απαγορεύουν ή δυσχεραίνουν την προσέγγιση ή την προσγείωση του αεροπλάνου σε κάποιο αεροδρόμιο. Όπως και τη Χίου, όσο καλό προσανατολισμό και να έχει, που έχει το αεροδρόμιο της Χίου. Όλα αυτά είναι λόγοι για να αποτρέψουν τον κυβερνήτη να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο. Αυτό έγινε περίπου στις 7. Ναι, περίπου στις 7 η ώρα. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε, κύριε. Είστε εδώ από το πρωί. Ναι, από το πρωί είμαστε. Και τι έγινε, σας ενημέρωσαν? Βεβαίως, σας ενημέρωσαν, υπάρχει καθυστέρηση. Σας πρόσφερε κάποια πράγματα η εταιρεία όση ώρα περιμένετε? Βεβαίως. Καφέ, σνακ, ό,τι θέλαμε. Και τώρα σας έχουν ενημερώσει για το πότε θα εκτελεστεί η πτήση? Βεβαίως, μας έχουν ενημερώσει ότι 12 η ώρα θα πετάξουμε. Θα πετάξουμε. Τώρα αυτό εξαρτάται και από τον καιρό. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα από την εταιρεία. Εσείς ταλαιπωρηθήκατε? Ό,τι που είναι κοπηλή. Είσαστε εδώ από το πρωί κανονικά? Τι σας είπα? Εντάξει, δεν ήρθε το αεροπλάνο, φεύγουμε με την επόμενη. Ήταν πολύ άσχημος ο καιρός. Ναι, την ώρα που ερχόμαστε με το αυτοκίνητο έριχνε κεραυνός. Δεν βλέπατε δηλαδή τίποτα? Ναι, ναι. Επειδή είπαν ότι είχε και πρόβλημα ορατότητας. Ναι, είχε, έριχνε πάρα πολύ χρωσή και κεραυνός. Σας βλέπω πάντως εδώ, έχετε και μια σχολή, έτσι, να περνάει η ώρα, έτσι. Την πάρεσα στην τσάντα. Να είστε καλά. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα, μας εξυπηρετήσαν πολύ, έτσι πάρα πολύ. Ήσασταν εδώ από νωρίς το πρωί? Ναι, από τις 7.30, 7 και 20. Είχε άσχημο καιρό εκείνη την ώρα? Ναι, έπρεπε. Έπρεπε και ασφαλές. Τι σας είπα από την εταιρεία? Έχουμε μια καθυστέρηση και θα γύρω στις 11 η ώρα. Έχουν προγραμματισμένη πτήση για επόμενη. Εντάξει, από την εταιρεία σας προσέφεραν κάτι όλο αυτό το διάστημα? Εντάξει, εγώ είχα φύγει τώρα. Και επιστρέψατε? Ναι. Για να ξαναφύγει. Ωραία, καλό ταξίδι και χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ.